Αν κρίνω από τις πολύ πυκνές πρόσφατες συναντήσεις μας, αυτό νομίζω ότι κάτι λέει για τη σημασία την οποία αποδίδουμε στον τομέα του πολιτισμού, εξάλλου και από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Είχαμε μιλήσει για το πώς αντιλαμβανόμαστε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια τελείως διαφορετική ματιά, βλέποντας τον πολιτισμό και ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, και πιστεύω ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και το Υπουργείο κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι δραστηριότητες του Υπουργείου εκ των πραγμάτων συνδέονται και με μια σειρά από εμβληματικά έργα τα οποία δρομολογούνται, με πρώτο την αναγέννηση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Είχαμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε και πριν από κάποιες μέρες, και συγχαρητήρια για την εξαιρετική έκθεση, η οποία εγκαινιάζει τον κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, και πιστεύω ότι και συμβολικά έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι ξεκινάμε αυτόν τον μεγάλο κύκλο εκδηλώσεων από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωσή σας γύρω από τις δράσεις για την αξιοποίηση του τατουίου. Γνωρίζω ότι έχετε προχωρήσει αρκετά. Πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες, ίσως και λίγες μέρες, θα έχουμε τη δυνατότητα να εγκαινιάσουμε επιτέλους το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και να κλείσουμε έτσι έναν πονεμένο κύκλο πολλών ετών, όπου είχαμε ένα κτίριο έτοιμο, αλλά χωρίς μουσείο, χωρίς εκθέματα να παρουσιάσουμε. Και βέβαια, αν κρίνω τουλάχιστον από το γεγονός ότι περνάω πολύ νωρίς μπροστά από την Εθνική Πινακοθήκη, σχεδόν κάθε πρωί ερχόμενος για το γραφείο μου και βλέποντας τη μεγάλη κινητικότητα, θα τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα για να εγκαινιαστεί η καινούργια Εθνική Πινακοθήκη, όπως έχουμε πει, την 25η Μαρτίου του 2021. Σε αυτό να προσθέσουμε και τουλάχιστον 20, αν τα έχω μετρήσει καλά, νέα ή ανακαινισμένα μουσεία. Όλα αυτά νομίζω ότι καταδεικνύουν το μεγάλο πλούτο δουλειάς που γίνεται στο Υπουργείο, στον τομέα τουλάχιστον του πολιτισμού. Και βέβαια θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα και αναμένω την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αναψυκτήρια σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, τα οποία θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά πριν την έναρξη της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου, αλλά και γενικά για τον τρόπο τον οποίο εντάσσουμε το κομμάτι της τεχνολογίας στην προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνέχεια και πολύ ουσιαστικών συζητήσεων που είχαμε, γίγαντες της τεχνολογίας παγκοσμίως. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα, για τον τομέα του αθλητισμού, και εκεί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, γιατί είναι και το 2020 χρονιά Ολυμπιακών Αγωνών, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το αντικείμενο και η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι πολύ ευρύτερη, δεν αναφέρεται μόνο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, και έχει γίνει ουσιαστική δουλειά στο Υπουργείο. Γιατί είχαμε πει εξ αρχής ότι ο σκοπός μας δεν είναι μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού. Κατ' εξοχήν δίνουμε έμφαση στο μαζικό, στον αεροτεχνικό αθλητισμό, και νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει πολλά σημαντικά βήματα στην σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα εντός του 2020, και λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων, με την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας να γίνεται σε έναν μήνα ουσιαστικά από σήμερα, ναι, στις 12 Μαρτίου θα είμαστε στην Ολυμπία για αυτήν την σπουδαία στιγμή για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε περαιτέρω δράσεις γύρω από τη σημασία του ερασιτεχνικού και του μαζικού αθλητισμού. Οπότε, πολλά αντικείμενα να συζητήσουμε. Καλώς ήρθατε και ο λόγος εσάς.